Εδώ, μιλάω στον κόσμο. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε γιατί δεν έχουμε επεισόδιο να σας παίξουμε. Άλια. Και είπαμε να μαζέψουμε κάποιες σκηνές που δεν έχετε δει ποτέ γιατί τις κόψαμε στο μοντάζ. Γιατί κατά τη γνώμη μου δεν ήταν καλές, ας πούμε. Κατά τη γνώμη των δυο ήταν. Δεν το έχουμε δει αυτό. Θα το δούμε τώρα. Και είπαμε έτσι να σας κρατήσουμε λίγο παρέα για να μην δείτε τίποτα άλλο, μια και δεν ξέρετε και πολύ καλά ακόμα για την αλλαγή της μέρας και της ώρας. Όχι της ώρας ίδια, είναι η μέρα μας άλλαξε. Δεν ατάσεις το χέρι του πιστού μου αγαπημένου. Φαρμάκι βλέπω όταν το πρόωρο τέλος του. Ο κακέ, το ήπιες όλο. Δεν άφησε το μια σπλαγματική σταλαματιά να μου φέρει κοντά σου. Θα φιλήσω τα χείλια σου. Μπορεί να έχει απομείνει λίγο φαρμάκι για να βρω το θάνατο με ένα γλυκό φιλί. Τι ζεστά που είναι ακόμα. Ας μην αργώ. Ο μαχαίρι τυχερό. Εδώ είναι το θικάρι σου. Αυτού μείνε. Για να βρω το θάνατο. Πώς ήταν? Τίποτα, δεσποινής μου, λέτε λόγια. Δεν είναι δυνατόν, υποτίθεται ότι κρατάτε στην αγκαλιά σας το σώμα αυτού που αγαπάτε. Δεν μπορείτε να παίζετε θέατρο, να παίρνετε πόζες. Τα μάτια σας πρέπει να είναι γεμάτα απόγνωση. Το σώμα σας πρέπει να τρέμει. Πρέπει να φέρετε στο μυαλό σας στιγμές που σας έχουν κάνει να πονέσετε πολύ. Αλλά μάλλον δεν πρέπει να έχετε πονέσει πολύ, δεσποινής μου. Μάλλον. Εδώ είμαστε μια παρέα. Λοιπόν, ο φίλος και συνεργάτης Αντώνης Αγγελόπουλος. Εγώ είμαι αυτός. Παιδί, βάλε και την πύρα, παιδί, τον, έχω πληρώσει. Πάμε, λοιπόν, μπούμ φάνηκε, λοιπόν. Ο κύριος Αγγελόπουλος είναι σκηνοθέτης σειράς μαζί μου. Ο κύριος Λίτσιος, ο κύριος Λίτσιος, ένα χειροκρότημα. Ευχαριστώ. Είναι υπεύθυνος για το μοντάζ των δύο ξένων. Η κυρία Παπούλια, Ευελίνα Παπούλια. Έτσι με λένε. Στείλε φυλάκια στην κάμερα. Ωραία. Γεια σου. Και ο κύριος Εργιανόπουλος. Α, η μαμά. Ο κύριος Εργιανόπουλος, κύριε Εργιανόπουλε. Τα γυαλιά σας. Και ορίστε τι, τα γυαλιά σας. Τυφλού. Γιατί τα βάλατε? Τα βάλαμε γιατί ντρεπόμαστε για αυτό που κάνουμε. Γι' αυτό. Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου. Ανοίγω. Τι έγινε Μαρίνα μου, πώς χειμώνεις? Είπε για ένα τελευταίο. Ποτόνι, σαρδιά. Τα έβαλα για ύπνο. Τι να σου φέρω? Κόνιο. Σε σπινάκι. Λοιπόν, για να πούμε και στο αξιοσέβαστο κοινό, είναι η σκηνή όπου έχει γίνει συνέντευξη με την Έλενα Κρήτα, όπου έχει κάνει η ρόμπα, τα έχει κάνει χάλια και έφεσαι μετά και τα πίνεις, ναι, στη ΓΟΑΤ για να ξεσπάσεις. Με λένε παράξενο, δεν με πειράζει. Κουραστήκα τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει. Σαν να η καρδιά μου να μην πονέσει. Δεν την κόψαμε. Δεν την κόψαμε. Την επόμενη κόψαμε. Την επόμενη κόψαμε. Την επόμενη κόψαμε. Η επόμενη σκηνή είναι που κόψαμε. Καραφλάνε και τα μάτια σου μπροσμού. Έτσι, είναι η επιστροφή της Ευελίνας στο σπίτι. Αυτό. Μετά την Πουάτη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είμαι... Έτσι. Με το λάμπι. Για κοίτα, πίνω πόπο, ρε. Το ρέτσι, γάμο. Ποια μάτια. Είσαι Francis Ford, έλα, γιατί με έχεις. Λοιπόν, για πάμε λίγο άλλο με την σκηνή. Συγγνώμη, ρε μωράκι μου. Άργησες. Είχα πάει στις Ρίτας. Ήπιατε? Ανήπια, με το κάψαμε το μαγαζί. Καλά σήμερα μωράκι μου, έσχισε. Δεν θα άσχιζα, θα έκανα. Μα τι έχεις, κλαίες? Εγώ, συζητάμαστε με τα καλά μας. Πώς ήρθε τώρα αυτό, τι κλαίω? Άκου εκεί κλαίω, κι άμα έκλαιγα δεν θα στο έλεγα. Λοιπόν, για πείτε, καλά έκανα και την έκοψα. Έλεγε τίποτα? Δεν βοηθούσε. Δεν νομίζω. Εγώ την έκοψα λόγω χρόνου, βέβαια. Εμένα από τους μάρες. Σας άρεσε? Εμάς έχεις να μας πεις γιατί σας άρεσε? Μένα δεν μ' άρεσε η μπούκλα πάντως. Μια επιστροφή στο σπίτι, ας πούμε. και ένα πισωγύρισμα στις παλιές αγάπες. Come home. Ωραία, για πάμε την επόμενη. Οι επόμενες έχουν παίξει. Ήταν αυτό. Από εκεί. Πρεζόνια είναι, πάμε να φύγουμε. Τι έχουμε εδώ? Δεν βλέπεις? Δύο πουλάκια τρομαγμένα. Σας
παρακαλώ, κύριε, τι θέλετε. Μαγκά, ρίξε τα φράγκα, αλλιώ θα σε κόψουμε φέτος. Κάντε ό,τι σας λένε, φτιαγμένη είναι. Κοιτάξτε. Ναι. Υπό αυτά στα συνθήκες δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε, έτσι. Μα δεν θέλω να συζητήσουμε, μωρό μου. Λεφτά θέλω. Ρίχτα. Ρίχτα. Έλα, ρε. Κοίτα μια κουβαλά ο Λεμές, ρε. Yeah. Αυτή την κότα που λέει τις παραπίπες στην TV, ρε. Για έλα κοντά, μωρό μου. Λεφτά θέλετε. Λοιπόν, λεφτά, ε. Ορίστε, αυτά έχω. Πάρτα. Ρίχτα, ρε. Ρε, εσύ. Έλα, ρε. Αυτό δεν είναι το παλτό, ρε, που μου κλέψανε πέρυσι. Αυτό είναι, αυτό το φαγε. Μπα. Πάρτο. Τι είναι, ρε, φίλε. Αγριάδες. Μπα. Α, έτσι, ε. Ένα παιχνιδάκι τώρα, ε. Πάμε, παιχνιδάκι. Έλα, έλα. Έλα, παίξε μου, αγώ. Έτσι να τον τάξεις. Το θρύο της Ιουλίετας. Μπράβο Γιώργο. Για συνεχίζουμε. Εγώ θέλω μπακαλιάρο στο νερό να ξαρμυρίζει και λέω να πάω να την πέσω. Καλύτερα τώρα. Και εσείς κάντε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Πάλι τη χάσαμε τη νύχτα απόψε. Μια νύχτα με την Νίνα. Δεν είναι ποτέ μια νύχτα χαμένη. Νίνα. Τι έπαθες αγάπη. Αποφάσισα να μην πάω στο δικαστήριο αύριο. Πού τα βρήκε η Μίνα τα μαύρα εσόρουχα, απορώ. Αλλά να ήταν το μόνο. Από εκείνη τη νύχτα και για αρκετές μετά, ποτέ δεν είχε δικαστήριο την απομένη. Ίσως να είχαν απεργία οι δικηγόροι, τι άλλο να υποθέσω. Εγώ δε εκείνες τις μέρες στη σχολή ήμουνα, σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Και να έχω και την άλλη. Πού μου ήρθε τώρα η άλλη. Μη χειρότερο. Ο Χριστός και η Παναγία, πού τον θυμήθηκαν νυχτιάτικα. Αλλά βέβαια, άμα βλέπεις τα μούτρα του 8 ώρες την ημέρα, τόλη σκάσε. Γιατί μέρες ήταν εκείνες οι πρώτες στο Λούβρο. Η μεγάλη των μπάτσων σχολή κάθε μέρα κι άλλο νούμερο.